Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζουν στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες οι 3 φρεγάτες Μπελχαρά που αγοράσαμε από τη Γαλλία. Η Ελλάδα εκτός από αυτές αγόρασε και 18 Ραφάλ που θα κοστίσουν 2,49 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τελικά η Ελλάδα που ακόμα επουλώνει τις πληγές των μνημονίων και της τεράστιας οικονομικής κρίσης που άγγιξε τα όρια της χρεοκοπίας και σήμερα βιώνει έναν πόλεμο ακρίβειας και οικονομικής δυσπραγίας έπρεπε να προβεί σε αυτές τις πανάκριβες αγορές που ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ όταν βλέπουμε να στρατικοποιούνται ουσιαστικά νησιά στο Αιγαίο και ο πλεισμός να στέλνεται στην Ουκρανία. Τελικά αυτές οι αγορές αφορούν την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Αυτές οι πολύ αξιόμαχες, υπερσύγχρονες φρεγάτες προορίζονται για την άμυνα της χώρας ή προορίζονται για τα ευρωατλαντικά δόγματα και κυρίως το δόγμα του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και η Τουρκία και πάρα πολλές άλλες χώρες στην περιοχή μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Νομίζω ότι εύκολα απαντιέται. Η χώρα μας έχει διαθέσει πάρα πολλά από τα υπερσύγχρονα μέσα πολεμικά, αεροπορικά, θαλάσσια και εδάφους στρατού σε γυμνάσια το τελευταίο διάστημα και πολλαπλά μάλιστα. Με το Ισραήλ, με το ΝΑΤΟ. Επομένως, Χάρα, προορίζονται πραγματικά για την άμυνα της χώρας. Αυτό το ερώτημα εγώ το θέτω διότι την απάντηση που δίνω είναι όχι. Καταφατικά όχι. Η προτεραιότητα όλων αυτών των υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, μιλάω και για τα Ραφάλ, μιλάω και για άλλα, για την αναβάθμιση των F-16, χωρίς να σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να έχει μια ισχυρή αποτρεπτική και υπερσύγχρονη άμυνα. Νομίζω και πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από το πώς σχεδιάζει την εξωτερική πολιτική της χώρας η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως και την πολιτική της άμυνας. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο ζήτημα. Και το τρίτο και το τελευταίο είναι ότι πραγματικά έχουμε διαδρόμους νέους αγωγούς που θα διαπερνούν το Αιγαίο, που θα διαπερνούν την Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάσματα έχουν βρεθεί νότια της Κύπρου, πλούσια. Το μιλάω για το οικόπεδο 13 Αφροδίτης. Μιλάω για ένα κοίτασμα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που έχει πρόσφατα διαμεσολαβήσει ο κύριος Amos Hochstein, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ενέργειας του Πενταγώνου της Washington και πρόσφατα έκλεισε μια συμφωνία Λιβάνου Ισραήλ για την εκμετάλλευση αυτού του κοιτάσματος φυσικού αερίου. Έχουμε κοιτάσματα επίσης στο Ισραήλ, το Λεβιάθα. Έχουμε πιθανά κοιτάσματα και νότια της Κρήτης και βόρεια της Αιγύπτου. Αυτοί είναι οι διάδρομοι οι οποίοι θα περνούν από την Ανατολική Μεσόγειο και εδώ δυστυχώς στο κάλαθο των αχρήστων θα πάνε όλες οι διεθνείς συμφωνίες και διεθνείς συνθήκες που αφορούν τις ΑΟΣ, που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα. Τα μόνα δικαιώματα που θα ισχύουν θα είναι των τεραστίων τραστ πετρελαίου τύπου Exxon Mobil και άλλων, οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτό το προς όφελος των δικών τους συμφερόντων, με ελάχιστα ψίχουλα να πηγαίνουν στις χώρες και στους λαούς αυτών των χωρών που προανέφερα. Επομένως, χρειάζονται εκτός από τους αγωγούς και οπλικά συστήματα τα οποία θα συνοδεύουν αυτές τις διαδρομές του φυσικού αερίου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι εάν δεν αλλάξει ραγδαία και ουσιαστικά η εξωτερική πολιτική της χώρας και η πολιτική άμυνας, η χώρα μας θα βρίσκεται σε ένα ατέρμονο παζάρι των κυριαρχικών της δικαιωμάτων προς όφελος ούτε καν της Τουρκίας. Προς όφελος του ΝΑΤΟ και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, η Τουρκία είναι μια μεγάλη δημογραφική και από ό,τι φαίνεται ενεργειακή και στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, η οποία είναι αναθεωρητική. Δεν πιστεύει στις διεθνείς συνθήκες, δεν πιστεύει στα δεδομένα των συνόρων, το έχει θέσει αυθαρσώς, δεν θα σταματήσει αυτό. Επομένως, ναι, χρειαζόμαστε άμυνα αποτρεπτική, αλλά ξεκινά η άμυνα από το πώς οικοδομείται η πολιτική άμυνα της χώρας και κυρίως η εξωτερική της πολιτική, που πρέπει να είναι πολυδιάστατη σε ένα νέο πολυπολικό κόσμο που δεν είναι πια μονοπολικός και η συνεχής έκκληση ως παρακαλετό πλέον προς τους ευρωατλαντικούς μας το ευρωατλαντικό κυρίαρχο στερέωμα που ουσιαστικά είναι αυτό που καθοδηγεί τα δεδομένα στην περιοχή, αν αυτό δεν σταματήσει τότε η χώρα θα συρρυκνώνεται συνεχώς κυρίως στο κομμάτι της κυριαρχίας της και στην εξωτερική της πολιτική και την πολιτική άμυνα, για να μην αναφερθώ και στα εσωτερικά δεδομένα, τη φτωχοποίηση του λαού, την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει σήμερα στον ελληνικό λαό με την ακρίβεια να καλπάζει, γιατί αυτός είναι και ο πραγματικός αθέατος πόλεμος.